λένε Annoula Miltsakakis. Είμαι η μάνα του Στέφανο Μιλτσακάκη. Στέφανος, όπου σπάτησε στα πόδια του, ήταν πολύ ανήσυχο παιδί. Δεν το χωρούσε. Έφευγε όλο. Όλο τον έψαχνα. Στο σχολείο ήταν καλός. Καλός μαθητής ήταν. Αλλά ήταν ζωηρός λίγο. Πάντα ήταν ζωηρό παιδί. Όχι κακός, αλλά ζωηρό. Ήθελε πάντα να βοηθήσει τους αδύνατους μαθητές. Μια φορά θα ήταν 8 χρονών. Ήταν το σχολείο μας εκεί κάτω που πέρασαμε. Αλλά αυτά τα μικρά έκαναν μάθημα πιο κατά εδώ έτσι. Ένα. Έπρεπε να περάσουν και τη γεφυρίτσα εκεί που ήταν. Δεν ήταν τότε η γεφυρίτσα, ήταν που τα μάτια περνούσε. Αυτά πώς να περάσουν, έβρεχε γέμιζε νερό. Αλλά είχαν και ένα μαθητή, συμμαθητή τους, που ήταν ανάπηρο και δεν μπορούσε να περάσει εκείνο το καημένο. Και Στέφανος το έπαιρνε γκαλτζός εδώ στο νόμο του και τον περνούσε από το ρηματάκι για να μην πάει μέσα στο νερό. Δεν μας έλεγε μας τίποτα. Ό,τι κι αν έκανε δεν τα έλεγε. Όταν ήρθαμε μια φορά από την Αμερική, όταν πήγαμε και γύρισαμε, το παιδάκι μου μεγάλωσε ύστερα το ανάπηρο, ήταν 16-17 χρονών. Ήρθε με καλωσόρση, με αγκάλιση και με λέει, «Θεία, δεν θα ξεχάσω τον Στέφανο. Κανένας δεν με περνούσε από το ρηματάκι, αλλά εκείνος με έβαζε γκαλτζός εδώ και με περνούσε». Και ξέρετε τι έκανε όταν πήγαμε στην Αμερική. Ήταν 12 χρονών. Δούλευαμε σε ένα μαγαζί εμείς και ήρθε και αυτό εκεί και το έβαλε η διευθύντρια εκεί. Η φασματοπολείο ήταν να σκουπίζει κάθε Σάββατο με την σκούπα του χαλί. 5 δολάρια το έδωνε. Αυτό έκατσε και έγραψε γράμμα στο συμμαθητή του τον ανάπηρο και το στέλνει τα 5 τα δολάρια. Και όταν ήρθαμε, εκείνο το είχε στην τσέπη του. Και το θεία το έχω γεννηθεί, μου λέει το Στέφανο, με έστειλε 5 δολάρια. Τίποτα δεν μας είπε εμάς. Ήθελε να κάνει καλά και δεν τα έλεγε. Έτσι τα άφηνε να περάσω. Ήταν καλό ψυχοπαιδί, πολύ καλό. Διάβαζε πολύ αυτά τα καουμπόκα, τα βιβλία, πολύ μανία τα έχει. Όλη μέρα εκεί να διάβαζε. Και ήθελε πολύ με την Αμερική. Και όταν είπαμε θα πάμε, χάρηκε. Όταν έφτασαμε στη Νέα Υόρκη, γιατί εγώ πήγα με τον Στέφανο, ο άντρας μου πήγε πιο μπροστά. Και εγώ πήγα με τον Στέφανο. Μόλις κατέβηκαμε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, μου λέει, «Μαμά, μη φοβάσαι τώρα, ήρθαμε στο πιο δυνατό κράτος». Στο πιο δυνατό κράτος πήγαμε. Κοίταξε, που μικρό φαίνονταν ότι είχε την πάλη στο μυαλό του. Φαίνονταν, ήταν έτσι δυνατό παιδάκι. Δεν τα έβαζε με ένα παιδάκι την ηλικία του. Έπρεπε να πάνε 5-6 να τον πιάσουν για να του. Ήρθε μια φορά, τα ρούχα του ήταν κουμμένα, τα μπλουζάκια. Τρέπει, δεν τι έκανες. Μαμά, στο δρόμο ήταν κάτι αλήτης. Μια γυναίκα την καημένη, την κακοποιούσαν και την έδερναν, την τραβούσαν. Και πήγα, λέει, μόνος μου ήταν 5-6 και την γλίτωσα. Μια σκισαν τα ρούχα, αλλά την γλίτωσα, λέει, την κοπέλα. Στο ράλι και στο γυμνάσιο, στο λύκειο που πήγαινε. Όλο γίνονταν παλέστρα εκεί, ρουμαρίκοι πάλι. Εμείς δεν πήγαιναμε. Δεν ήθελαμε αυτό το επάγγελμα να ακολουθήσει. Γιατί μας φαίνονταν πολύ χτυπήματα τέτοια. Αλλά εκείνος εκεί ήταν το μεράκι. Μια βραδιά λέει, δεν θα έρθει τη μαμά, όλος ο κόσμος έρχεται, δεν θα έρθει. Θα έρθουμε, λέω κι εμείς. Πήγαμε εκεί που θα πάλευα. Τι να σε πω, παιδί μου. Όταν σηκώθηκε και βγήκε Στέφανος εκεί, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι. Γκρίγκ, 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 γκρίγκ τον έλεγαν εκεί. Γκρίγκ δε Στίβ, γκρίγκ δε Στίβ. Αχ, Παναγία μου. Ζωγράφιζε πολύ καλά. Έκανε μια φορά στο γυμνάσιο που ήταν πολλά έργα. Και εμείς δεν ήξεραμε, δεν μας έλεγε τίποτα. Και τα έβαλαν σε μια έκθεση εκεί, ήταν ένα μαγαζί μεγάλο. Τα πήγαν όλα εκεί τα έργα από το σχολείο. Και τα έπαιρναν κόσμος και εμείς δεν ήξεραμε. Ύστερα μια καθηγήτρια ήξερε μια Ελληνίδα από εκεί. Λέει αυτός τους γονείς του Στέφανο, πες τους να έρθουν να πάρουν κανένα έργο, λέει. Έχει καλά έργα το παιδί και τα παίρνει κόσμος. Όταν έφυγε από εκεί ήταν 23 χρονό παλικάρι. Ωραίος. Λεβέντης. Μας αποχαιρέτησε, έκλαιγε.
Ήρθαν με ένα φίλο του μαζί, θα έφευγαν. Το πρωί θα έφευγαν. Έκλαψα εγώ, έτσι λέω, κάτσε εδώ, όχι μαμά, δεν θα, θα πάμε στο φίλο μου και το πρωί θα σηκωθούμε νωρίς. Να τον είχα μπροστά μου, μου ήθελα. Άλλο τίποτα, τι δεν θα έδινα στον κόσμο. Το φόβο δεν τον ήξερε ο Στέφανος, από μικρό παιδάκι. Δεν φοβήθηκε τίποτα. Μόλις άρχισε με κουσουλάει με τα γόνατα, έβγαινε όξο, χτυπούσε τα γόνατα, σημασία δεν έδωσε. Άφοβο παιδί. Τολμηρός.